Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έως και 2 χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν σε σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕ που αποχωρούν με διαδοχική ασφάλιση, έχοντας εργαστεί δηλαδή και ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Όταν υπάρχει χρόνος διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης, το πρώην ΙΚΑ, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, τα όρια ηλικίας ψαλιδίζονται μέχρι και 24 μήνες προκειμένου οι ασφαλισμένοι να βγουν στη σύνταξη. Με άλλα λόγια, ασφαλισμένοι 60 με 62 ετών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας, με τη νέα ερμηνεία μπορούν να επανέλθουν, να ξανακάνουν αίτηση και να δικαιωθούν σύνταξη. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί τους τελευταίους μήνες στους κόλπους των συστημικών τραπεζών εν ώψη της δημιουργίας ειδικών εταιριών για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως τα μέσα του 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, στα τμήματα διαχείρισης κόκκινων δανείων και των 4 τραπεζών έχει σημάνει συναγερμός, αφού οι διοικήσεις δεν έχουν κρύψει τις προθέσεις τους να αποσχίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από το ενεργητικό τους και μαζί με αυτά χιλιάδες υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες στοχεύουν στη ταχεία εξυγίανση του ισολογισμού τους, καθώς και στην δραστική μείωση του αριθμού του προσωπικού τους, παράλληλα με την συρρήκνωση του δικτύου τους. Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου αποτελεί μια στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας Άκτρου Παραχωρήσεις, η οποία αναδείχθηκε προτιμητέως επενδυτής για τη μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, υποβάλλοντας προσφορά ύψους 57,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άκτρο Παραχωρήσεις στοχεύει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που δίδονται από το σχετικό προεδρικό διάταγμα με χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γραφειακούς και εμπορικούς χώρους, χώρους ναυταθλητισμού και εστίασης, υλοποιώντας συνολικές επενδύσεις της τάξης 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τοπικά κηρύττει η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 775,59 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,02%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.